Coach, και το ερώτημα όλων για τη γυναική ομάδα του Όφη φέτος είναι πού το έχει βάλει αυτή η ομάδα, γιατί το 5 στα 5 και το αίτητο σίγουρα δείχνει μια δυναμική που ανεξάρτητα πως ήταν καλή και η περσινή ομάδα, ίσως φέτος έχει το κάτι παραπάνω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι φέτος ενισχυθήκαμε αρκετά σε σημαντικές θέσεις. Έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές, διότι αρκετά παιδιά, λόγω που ήταν φοιτητρίες, φύγανε και έπρεπε να τις καταστήσουμε με καινούργιες παίκτριες. Οι κινήσεις γίνανε πολύ προσεκτικά από τη διοίκηση. Θέλαμε να φέρουμε πρώτα απ' όλα παίκτριες οι οποίες ανήκουν, είναι κριτικές εδώ πέρα, μπορούν να βοηθήσουν στο επόμενο επίπεδο να φτάσει η ομάδα. Συν το γεγονός ότι πήραμε την πρώτη μας ξένη, η οποία έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Και σιγά σιγά καταλάβουμε ότι είμαστε μια ομάδα η οποία μπορεί να διεκδικούμε το κάθε παιχνίδι. Και αυτό κάνουμε, διεκδικούμε το κάθε παιχνίδι. Τα κορίτσια είναι πολύ σοβαρά στην προπόνηση, τα δίνουν όλα στους αγώνες και το αποτέλεσμα τα ήδη έχουν αρχίσει και φαίνονται. Δεν ξέρουμε τώρα ακριβώς, είναι νωρίς ακόμα για να πούμε, αλλά σίγουρα θέλουμε να απολαύσουμε τη σεζόν. Σίγουρα έχουμε βάλει ψηλούς στόχους, να προσπαθήσουμε να μπούμε όσο μπορούμε, αν γίνεται στα play-off, και από εκεί και πέρα ότι έρθει καλό δεχόμενο. Πάντως αρχίζει να γίνεται θέμα συζήτησης η ομάδα. Είπατε ότι έρθει καλοδεχούμενο. Ουσιαστικά αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι όλες τις ομάδες τις φετινές που έχει στον όμιλό του μπορεί να τις χτυπήσει Όφη. Ναι, είναι σαφέστατο αυτό. Δεν υπάρχει κανένας που δεν το έχει καταλάβει αυτό. Είναι μια ομάδα η οποία έχει και νέες παίκτριες πολύ ψηλό επίπεδο και έμπειρες παίκτριες που έχουν έρθει και έχει γίνει ένα κράμα πολύ δυνατό. Ξαναλέω ότι όλα ξεκινάνε την προπόνηση. Καταλαβαίνουμε ότι η ομάδα έχει πολύ ψηλό επίπεδο. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα που μας φοβίζει. Τη σεβόμαστε όλες τις ομάδες. Σαφέστατα υπάρχουν 2-3 ομάδες με πολύ δυνατά ρόστερ. Περιμένω στο τέλος να κάνουν ταμείο και με τα κορίτσια, να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Πάντως δείχνουν ότι είναι έτοιμες και δυνατές για μεγάλα πράγματα. Δεν σημαίνει ότι αν υπάρξει και κάτι σε πιο έμπειρο, δεν θα το παρουφέρουμε στην ομάδα. Αλλά πρώτος στόχος είναι, και δεν έχει αλλάξει η φιλοσοφία της ομάδας, είναι αυτό, να εξοπλίσουμε στο έπακρο το κριτικό στοιχείο. Δεν σας κρύβουμε ότι υπάρχουν πολλές αθλητρίες τα τελευταία χρόνια, το γνωρίζει το ίδιο, έχουμε κάνει συνεντεύξεις με άλλες αθλητρίες εδώ πέρα, που παίζουν και σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και θέλουμε όταν επιστρέψουν και με την εθνική και με τις εθνικές ομάδες και στα μπιτζβόλια, τα θυμάστε. Και δεν κρύβουμε ότι όποιο παιδί είναι σε υψηλό επίπεδο και γυρίσει πίσω στο Ηράκλειο, για ποιο λόγο να μην έχει μια ομάδα σε υψηλό επίπεδο να μπορεί να γι' αυτή να πετυχαίνει τους στόχους της.